περιεχομένων είναι μεταξύ ιδιωτικών εταιριών για να πετύχουν μια ιδιωτική συμφωνία, ούτως ώστε τα κινητά τηλέφωνα να μπορούν να λειτουργούν το καθενός στην άλλη κοινότητα. Δόθηκε η εντύπωση, κύριε Μαυρομάτι, ότι άμεσα τίθεται σε λειτουργία. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει ακόμη η δουλειά που πρέπει να γίνει, σωστά? Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε. Δεν μπορεί κανείς να πει πότε θα ολοκληρωθεί. Αν μπορούν να ξεπεραστούν τα διάφορα προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι καλύτερο για να υποβοηθηθεί η επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Άρα αυτό είναι που γίνεται τώρα. Η σύνδεση θα γίνεται και εθελοντικά, δηλαδή εκείνος ο οποίος επισκέπτεται τα κατεχόμενα δεν θα συνδέεται κατευθείαν το τηλέφωνο του με ένα δίκτυο στα κατεχόμενα, αλλά έχει το δικαίωμα της επιλογής. Θα δικαιούται να επιλέξει αν θέλει. Και αν δεν θέλει, δεν θα το επιλέξει και δεν θα έχει σύνδεση. Άρα επαφίεται τελικά στον ίδιο τον καταναλωτή να κάνει εκείνο το οποίο επιθυμεί. Άρα πότε θα δοθούν συγκεκριμένες τέλος πάντων πληροφορίες, κύριε Μαυρομάτι? Αγαπητέ Νικήτα, όταν υπάρχει κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί και ολοκληρωθεί, ούτως ώστε να παρουσιαστεί. Αυτό είναι. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και χρειάζεται, θα έλεγα, λίγο υπομονή να δούμε πού θα καταλήξει το όλο εγχείρημα. Μάλιστα, ωραία. Θα περιμένουμε για να δούμε πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.